Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζουμε στον εβδομαδιαίο οδηγό του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Πάμε μαζί να δούμε τι περιλαμβάνει η ερχόμενη εβδομάδα, που είναι και η εναρκτήρια για τα φετινά επιδαύρια. Πυραιός 260. Την 5η 30 Ιουνίου θα διεξαχθεί η τρίτη στη σειρά συζήτηση του κύκλου Antigonisms με τη θεματική ενότητα Νόμος και Δίκαιο. Χορός 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου. Η αντισυμβατική χορογράφος Μαρλέν Φρεϊτάς, βραβευμένη με αργυρό λέοντα για το χορό στην Biennale της Βενετίας το 2018, επιστρέφει στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με νέο έργο. Τίτλος «Το κακό θεϊκή μέθη». Μετά την παράσταση θα ακολουθήσει συζήτηση με τη σπουδαία χορογράφο. Μουσική. Από τις 30 Ιουνίου υποδεχόμαστε τη jazz στην πλατεία της Πυραιός 260. Ελληνικά jazz σχήματα υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του διακεκριμένου σαξοφωνίστα Δημήτρη Τσάκα δίνουν την επίγευση των παραστάσεων και ζωντανεύουν μουσικά τις βραδιές μας. 30 Ιουνίου, 1η και 2 Ιουλίου θα ακούσουμε το κουαρτέτο της Αλεξάνδρας Σιετή, ενώ από τις 5 έως τις 7 Ιουλίου το κουαρτέτο του Μάνου Θεοδωσάκη. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Θέατρο. Από τις 2 έως τις 4 Ιουλίου η σκηνοθέτης Γιούλα Μπούνταλη παρουσιάζει την Άνοιξη. Στις 3 Ιουλίου, μετά την παράσταση, θα ακολουθήσει η συζήτηση με τη Γιούλα Μπούνταλη. Από τις 5 έως τις 7 Ιουλίου, ο σκηνοθέτης Αλέξανδρος Ραπτοτάσιος παρουσιάζει την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Μια παράσταση για τη σχέση της πόλης και των πολιτών με την εξουσία, διαχρονικό ζήτημα του τραγικού έργου. Στις 5 Ιουλίου, μετά την παράσταση, θα ακολουθήσει η συζήτηση με τον Αλέξανδρο Ραπτοτάσιο. Στις 6 και 7 Ιουλίου, Fraternité Conte Fantastique, αδερφοσύνη, μια φανταστική ιστορία. Μετά τη σαγηνευτική Σαϊγκόν που απέσπασε θερμό χειροκρότημα στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου το 2019, η γαλλοβετναμέζα Καρολίν Γκυγελά Εγκυγέν επιστρέφει με ένα παραμύθι επιστημονικής φαντασίας και ένα πληθωρικό σύνολο επαγγελματιών και ερασιτεχνών ηθοποιών που αναδεικνύει τον πιο πολύτιμο πόρο για το μέλλον του πλανήτη μας, την έννοια της αδερφοσύνης. Μετά την παράσταση της 6 Ιουλίου θα ακολουθήσει συζήτηση με τη σκηνοθέτηδα. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 1η και 2 Ιουλίου. Τα φετινά επιδαύρια ανοίγουν με ένα γεγονός διεθνούς εμβέλειας, την πολυαναμενόμενη παγκόσμια πρεμιέρα της Άλκιστης σε σκηνοθεσία Γιώχαν Σίμονς. Ο ιδρυτής του διάσημου Theater Ολλάνδια, από τους προτεργάτες της ευρωπαϊκής θεατρικής πρωτοπορίας, στείνει για πρώτη φορά μια παράσταση για το ομορφότερο θέατρο του κόσμου, όπως το χαρακτηρίζει. Μάλιστα, τοποθετεί για πρώτη φορά στην Αργολική Ορχήστρα ένα εκκλησιαστικό όργανο, το οποίο λαμβάνει τη θέση του χορού μαζί με ένα τετραμελές φωνητικό σύνολο. Γνωστός για τη μουσική προσέγγιση του στα κείμενα που επεξεργάζεται και την εντυπωσιακά μινιμαλιστική αισθητική του, αυτή τη φορά αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που θυσιάζει τη ζωή της για να σώσει τη ζωή του ετοιμοθάνατου άνδρα της. Η παράσταση είναι συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το γερμανικό κρατικό Schauspielhaus Bochum. Κατά τη διάρκεια των παραστάσεων στην Επίδαυρο υπάρχει παράλληλη δημιουργική απασχόληση για παιδιά από 5 έως 12 ετών. Μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου, 2 Ιουλίου. Το μουσικό σχήμα Τακίμ, που αποτελείται από 5 σημαντικούς δεξιοτέχνες της ελληνικής δημοτικής παράδοσης, επανέρχεται στο φεστιβάλ με μια περιπλάνηση στις μουσικές της Ελλάδας από τον διονυσιασμό των πανηγυριών μέχρι τις πιο ήσυχες γιορτές μας. Ερμηνεύουν οι πολυαγαπημένοι Ελένη Βιτάλη, Κώστας Στρανταφυλλίδης και η Σοφία Παπάζογλου, ενώ στο κανονάκι θα είναι ο μουσικός Ηλίας Μαντικός. Μετάβαση τώρα στο μαγευτικό οδείο Ηρώδου Αττικού. Την 5η 30 Ιουνίου, η αγαπημένη τραγουδίστρια της jazz και πιανίστρια Diana Krall, πολυβραβευμένη με Grammy για τις ερμηνείες της και την πλούσια δισκογραφία της, έρχεται για μία και μοναδική συναυλία στο Ηρώδιο. Πέραν της αγάπης που εισπράττει από το ελληνικό κοινό, η Κραλ ανταποκρίθηκε με θέρμη στην πρόσκληση του σωματείου Aurora που διοργανώνει αυτή τη συναυλία. Το Σάββατο 2 Ιουλίου, επί σκηνής Ηρωδίου, θα απολαύσουμε την κρατική ορχήστρα Αθηνών. Η συναυλία θα ανοίξει με ένα από τα σημαντικότερα συμφωνικά έργα του επιφανούς εκπροσώπου της Ελληνικής Εθνικής Σχολής, Αντίοχου Ευαγγελάτου. Τη Δευτέρα, 4 Ιουλίου, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και η Μαρία Φαραντούρη προσκαλούν το κοινό σε μια κατανυκτική μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη και την πολύτιμη παρακαταθήκη του Μίκη. Η Αίρεα του Θεοδωράκη συμπράττει με τον εξαίρετο βαρύτονο Τάση Χριστογιαννόπουλο υπό την παγκέτα του σπουδαίου διευθυντή ορχήστρας Μύρτου Λογιάδη. Στις 5 Ιουλίου σειρά παίρνουν οι Οτέχρε, το θρηλυκό δίδυμο της ηλεκτρονικής μουσικής που αποτελείται από τους Rob Brown και Σον Μπούθ. Στις 6 Ιουλίου, στη σκηνή του Ρωμαϊκού Οδείου, ανεβαίνει ο κορυφαίος Έλληνας Λεωνίδας Καβάκος. Σε μια βραδιά ειδικά σχεδιασμένη για το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, ο παγκοσμίου φήμης βιολονίστας θα παρουσιάσει κονσέρτα για βιολί του Μπαχ, συνοδευόμενος από ένα μικρό σχήμα 6 εκλεκτών Ελλήνων μουσικών.
Μπορείτε να προμηθευτείτε εύκολα τα εισιτήριά σας ηλεκτρονικά στο ifestival.gr, στο viva.gr ή στα κεντρικά εκδοτήρια του Φεστιβάλ Πανεπιστημίου 39.